Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής λοιπόν είναι η κυρία Σόνια Κέντερμαν, Λίζα Κέντερμαν, η οποία θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, Βερολίνο, πώς είναι ο καιρός? Η κλασική ερώτηση, γιατί πρέπει να μαθαίνουμε και πώς είναι ο καιρός. Εδώ είναι καλός, έχει ήλιο. Είναι πολύ χειρότερος, οπότε είναι καλός αφού δεν είναι χειρότερος. Α, ωραία, εντάξει. Χειμώνας είναι, προφανώς είναι μια χαρά τα πράγματα. Δεν βρέχει, δεν χιονίζει. Δεν χιονίζει, βρέχει κάθε μέρα λίγο, εντάξει, αλίμονο. Α, ωραία. Αλλά είναι, για Βερολίνο είναι καλά. Ωραία. Λοιπόν, η πρώτη απορία. Κέντερμαν και Δανακός ή Φιλότη, πώς κολλάει τώρα αυτό? Γιατί είμαι μισή Ελληνίδα, μισή Γερμανίδα. Από την πλευρά της μητέρας μου είμαι Ελληνίδα και είναι η γιαγιά μου προέρχεται, είναι από το Φιλότη και ο παππούς μου ήταν από το Δανακό. Ναι, το γένος δηλαδή. Μανιού. Μανιού. Τώρα μανιοί υπάρχουν πολύ φυσικά εκεί. Ναι, προφανώς, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να έχετε μία σχέση με τον Νίκο τον Μανιό, τον βουλευτή, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω από εκεί πρέπει να είστε, γιατί και αυτός, μπράβο, γιατί και αυτός είναι από το Δανακό ουσιαστικά, οπότε ναι, οπότε φτάσαμε. Έχετε γεννηθεί δηλαδή στη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος? Όχι, έχω γεννηθεί στην Αθήνα και έχω ζήσει στην Αθήνα τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου, απλά τώρα βρίσκομαι εδώ για μία δουλειά. Εντάξει, προφανώς. Η σχέση σας με την Άξο προσωπική? Έρχεστε, μας... Έρχομαι. Ναι. Έχουμε και ένα μικρό σπιτάκι στο Δανακό, το οποίο είχε αναπαλαιώσει καταπληκτικά η μητέρα μου και πηγαίνουμε κάθε καλοκαίρι. Επίσης, η άλλη απίθανη σχέση με την Άξο ήταν ο Δημήτρης ο Ήμελος. Θα φτάσουμε και στον κύριο Ήμελο, εντάξει. Ναι, πάμε τώρα στη Σόνια. Ήταν ένα από τα άλλα πράγματα που μας ένωναν. Μάλιστα, ωραία. Σόνια ή Λίζα, αλήθεια? Σόνια περισσότερο και Λίζα πότε. Ωραία. Σόνια Λίζα. Εντάξει. Με επιτρέπετε τον Νικό να το φτιάξουμε λίγο. Ναι, βέβαια. Ωραία. Στην Νάξο τελευταία φορά που ήρθατε? Που ήρθες? Το καλοκαίρι. Έρχομαι κάθε καλοκαίρι. Μάλιστα. Ο Δανακός θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν... πώς θα το πούμε τώρα αυτό, σαν ένα χώρο για να μπορεί να γυριστεί μια ταινία? Γιατί λένε ότι ο Δανακός είναι πανέμορφος, έχει μια υπέροχη πηγή. Θα μπορούσε, ναι, σαν σκηνικό θα μπορούσε να λειτουργήσει. Να ρωτήσω και τη σκηνοθέτηδα. Θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέροχα, γιατί το ενδιαφέρον στο Δανακό είναι ότι είναι ένα χωριό που είναι με την καλή έννοια απομονωμένο. Mm-hmm. Ενώ ότι ερχόμενοι από την Αθήνα είναι ένα ησυχαστήριο. Και το καταπληκτικό στο Δανακό για μένα είναι ότι δεν πιάνει το κινητό μου. Οπότε κανένα δεν μπορεί ποτέ να με βρει. Σωστά, αυτό έχετε δίκιο. Όχι ότι δεν πιάνουν και των υπολείπων, μόνο το δικό μου δεν πιάνει. Όχι, πιάνει και των υπολείπων, ειδικά το δικό μου δεν πιάνει ποτέ. Οπότε είμαστε μια χαρά. Α, εντάξει, οκ. Εντάξει. Και λοιπόν, να μην το γενικεύσω. Αλλά είναι ένα πανέμορφο χωριό. Έχει ένα το εξής περίεργο. Mm-hmm. Ότι καταρχάς είσαι σε νησί και είσαι και αυτό που βλέπεις είναι ένα θεόρατο βουνό. Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ περίεργο συνέστημα να βγαίνεις από το σπίτι για να βλέπεις ένα βουνό όσο φτάνει το μάτι σου. Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ωραία. Κινηματογραφικά. Ωραία. Όχι μόνο η πηγή του Δανακού που είναι ένα θαύμα. Όχι, βέβαια. Ναι, εντάξει, ναι. Αυτό η αλήθεια είναι πανέμορφο. Και τώρα τελευταία με το νερό που έχει τρέξει αρκετά, νομίζω ότι η πηγή είναι φανταστική για όσους θέλουν να το απολαύσουν. Και νομίζω ότι δεν έχει κάποιος την αίσθηση ότι είναι σε νησί βλέποντας τον Δανακό και την πηγή που υπάρχει εκεί, έτσι. Ξεχνιέται τελείως. Έτσι, αυτό είναι το υπέροχο. Και νομίζω ότι ένα φανταστικό θα ήταν η κινηματογράφηση της Νάξου, έτσι όπως την ξέρει ο περισσότερος πληθυσμός της χώρας και της γης, που είναι το πολύ τουριστικό κομμάτι, και μετά να ανεβαίνεις, ας πούμε, στα πιο απομονωμένα χωριά που είναι ένα θαύμα. Αυτό... Αλλά εμένα μου αρέσει πολύ και η Μουτσούνα. Ωραία. Είναι από τα πιο αγαπημένα μου σημεία στην Άξο. Και έχοντας βέβαια μια ιστορία με θέματα που αφορούν το Σμυρίγκλι, νομίζω ότι μπαίνουμε κατευθείαν σε λογική του φτιάχνουμε σενάριο για να κάνουμε ταινία. Έχετε μπει στο τρυπάκι να κάνετε μια κινηματογράφηση όσον αφορά την Άξο? Την περιοχή αυτή? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Δεν έχει προκύψει ακόμα. Ωραία. Σκηνοθέτης ή σεναριογράφος? Και τα δύο, αφού και γράφω δύο. Τα σενάρια μου όλα αυτά τα χρόνια μαζί με μια φίλη μου Αμερικάνα και σκηνοθετώ τις ταινίες μου. Και τα δύο. Αλλά η διαφορά είναι ότι γράφω τα σενάρια που είναι να σκηνοθετήσω. Δηλαδή δεν έχω γράψει ποτέ ένα σενάριο για κάποιον άλλον. Μάλιστα. Οπότε ίσως με αυτή την έννοια, σωστή ερώτηση, είμαι πιο πολύ σκηνοθέτης από ότι σενάριογράφος. Ωραία. Ποιο είναι πιο δύσκολο, σκηνοθεσία ή το σενάριο? Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Και, και τα δύο είναι εξίσου δύσκολα και εξίσου ωραία βέβαια. Και πολύ δημιουργικά. Το σενάριο είναι μια πολύ μοναχική διαδικασία.
και απαιτεί συγκλονιστική συγκέντρωση και επένδυση χρόνου, χρόνων, όχι απλά χρόνου. Προφανώς. Η σκηνοθεσία βασίζεται στην επικοινωνία και αυτό είναι μετά από όλη αυτή την τόσο μεγάλη μοναχική διαδικασία της συγγραφής, το να έρχεται η ώρα της θυσίας που ουσιαστικά το μοιράζομαι με τόσο κόσμο και με τόσες διαφορετικές ειδικότητες, είναι η απόλαυση. Μάλιστα. Ωραία. Και επίσης η σκηνοθεσία είναι η στιγμή που υλοποιούνται όλα. Δηλαδή, ό,τι και να έχεις γράψει, ό,τι και να έχεις σκεφτεί, η αληθινή στιγμή της δημιουργίας είναι η ώρα της σκηνοθεσίας και στις πρόβες, στο γύρισμα, στο μοντάζ. Μπροστά από την κάμερα θα θέλατε να βγείτε, γιατί αρκετοί σκηνοθέτες είτε πριν είτε μετά το κάνουν αυτό, βγαίνουν στην κάμερα. Είτε, ναι, είναι ένα παράξενο αυτό παιχνιδάκι. Όχι, δεν το έχω. Δεν το έχεις σκεφτεί. Δεν το έχω σκεφτεί, δεν το θέλω. Να. Μόνο σε αυτές τις υπέροχες ταινίες που τις υπέροχες λάθος ταινίες που κάναμε στα φοιτητικά μας χρόνια, που ήταν δοκιμές ουσιαστικά, μόνο εκεί παίζαμε αναγκαστικά ο ένας τον άλλον γιατί δεν είχαμε ηθοποιούς. Εντάξει. Ναι. Και δεν είναι μια διαδικασία που ευχαριστεί. Μάλιστα. Έχω παρατηρήσει όμως τελευταία ότι αρκετοί σκηνοθέτες ή παραγωγοί τους αρέσει να κάνουν ένα γρήγορο πέρασμα μέσα από την ταινία, απλά και μόνο μία τάκα ή οτιδήποτε. Ναι. Και μου κάνει εντύπωση αυτό. Είναι κάτι της μόδας? Όχι, αυτό γινόταν από την επαρχή του κινηματογράφου. Δηλαδή από τη στιγμή που όλοι κάνανε ένα πέρασμα. Είτε η οικογένεια του σκηνοθέτη και η φίλη του, είτε η παραγωγή. Πάντα συνέβη. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένας χαριτωμένος τρόπος, ενώ έχει υπάρξει πάρα πολύ από πίσω, να κάνεις ένα κρυφό πέρασμα από το δημιούργημά σου. Μάλιστα. Όχι μόνο και για τους σκηνοθέτες και για τους παραγωγούς. Ναι, ναι, όχι. Εγώ λατρεύω Marvel, ζητάω συγγνώμη. Και πάντα μου άρεσε ο συγχωρεμένος, ο οποίος ήταν ο παραγωγός όλων των ταινιών Marvel, ο οποίος έκανε πάντα. Ο παππούλης αυτός μου το. Που έκανε πάντα κάτι μέσα στην ταινία και μου άρεσε πάρα πολύ σαν σκηνικό, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε στο ράφτη, γιατί και ο χρόνος τρέχει και ζητάω και συγγνώμη για τον χρόνο που έχουμε. Ράφτης, πώς προέκυψε και βέβαια πώς προέκυψε η σχέση και με τον άλλο, τον αξιώτη, τον Δημήτρη Ήμελο. Παρεπιπτόντως έχει μιλήσει ο Ήμελος στο σταθμό μερικές εβδομάδες νωρίτερα. Ναι, 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 το γνωρίζουμε, το έχει πει. Η ιστορία του ράφτη προέκυψε από τη δική μου ανάγκη να κάνω μία ταινία με αφορμή την οικονομική κρίση. Όσο σκεφτόμουν ακριβώς σε τι θα ήθελα να συγκεντρωθώ, επέλεξα τον πενιντάρι ράφτη ως πρωταγωνιστή, γιατί είναι από τα πράγματα που αισθάνθηκα ερχόμενη από το Λονδίνο και τις σπουδές μου στην Αθήνα, ήταν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν περισσότερο, ή για τους οποίους η κρίση ήταν το μεγαλύτερο τέλμα, είναι αυτοί που είναι γύρω στα 50, γιατί είναι ακόμα πολύ παραγωγικοί και δημιουργικοί. Και όταν χάσουν το επάγγελμά τους, φαίνεται σχεδόν αδύνατο να μπορέσουν να συνεχίσουν με αυτό κάποιον άλλο τρόπο. Το ξέρω και εγώ, γιατί είμαι σε αυτά τα όρια. Λοιπόν, τα έχω περάσει. Και έτσι ξεκίνησε το να θέλουμε, δηλαδή, να είναι γύρω στα 50 ο χαρακτήρας. Η ραπτική προέκυψε ως μία από τις τέχνες που σιγά σιγά σβήνουν και με ενδιέφερε πολύ να ανακαλύψουμε αυτό τον κόσμο. Και επίσης ένας ράφτης δεν είναι, είναι ένα χειρονακτικό επάγγελμα που έχει τρομερή γοητεία, γιατί είναι τελείως κόντρα στον καιρό το κάποιος να φτιάχνει κάτι εξειδικευμένο με τα χέρια του για έναν άνθρωπο και να δημιουργεί ένα μόνο πράγμα, ένα. Ναι, και όχι πολλά παράλληλα. Έχει μια διαφορετική αίσθηση του χρόνου ένας ράφτης. Δηλαδή αυτό που παράγει στις ώρες που χρειάζεται για να δημιουργηθεί ένα κοστούμι είναι πάρα πολύ αργό, πρέπει να αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο και κινείται σε έναν άλλο ρυθμό από ότι η υπόλοιπη κοινωνία και τα υπόλοιπα επαγγέλματα. Μάλιστα. Γι' αυτό ήταν κάτι επίσης που μας ενδιέφερε. Ωραία. Ένας άνθρωπος που ζει στο δικό του χρόνο. Αυτό είναι αλήθεια. Η επιλογή του Ήμελου ήταν φτιάχνουν ταινία και έχω στο μυαλό μου τον Ήμελο ή απλά προέκυψε μέσα από το casting σε εισαγωγικά και μη εισαγωγικά? Το σενάριο είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν και όταν άρχιζε να σχηματοποιείται πάρα πολύ ξεκάθαρα ο χαρακτήρας
του ήρωα στο μυαλό μας, άρχισα να σκέφτομαι ηθοποιούς. Ναι. Και ο Δημήτρης, τον Δημήτρη τον ξέρω από όταν, τον ξέρω σαν ηθοποιό από όταν ήμουν 19 χρονών. Τον είχα δει σε μια φανταστική παράσταση του Παπαδιαμάντη. Ποτέ δεν γνωριστήκαμε, αλλά ήταν πάντα ένας ηθοποιός που ακολουθούσα όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Και όταν του πρότεινα το ρόλο και είπε αμέσως ναι, τότε πια οι γραφές του σεναρίου ουσιαστικά ήταν πάνω του. Μάλιστα. Δηλαδή τα πάντα προσαρμόστηκαν γνωρίζοντας ότι ο Δημήτρης θα παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Πόσο εύκολο είναι να κάνετε μια ταινία με βάση ένα συγκεκριμένο πρόσωπο? Γιατί όπως είπατε άρχισε να το φτιάχνετε πάνω σε αυτόν. Δηλαδή είχατε ένα σενάριο και μετά πήγατε σε αυτόν. Πήγε σε αυτόν. Πόσο εύκολο είναι να το κάνεις? Είναι πολύ πιο εύκολο, γιατί το ίδιον ενός σεναρίου είναι ότι δεν είναι μυθιστόρημα. Με την έννοια ότι όλες οι προσωπικότητες, οι χαρακτήρες που δημιουργούμε και οι δράσεις τους, mm-hmm. Υπάρχουν σχηματικά σε ένα χαρτί και μπορούν μόνο να εξελιχθούν και να πάνε σάρκα και ωστά όταν έρθει ο άνθρωπος που θα τα ενσαρκώσει όλα αυτά. Όλοι οι ηθοποιοί δηλαδή. Άρα το να έχεις έναν ηθοποιό στο μυαλό σου, νομίζω ότι για μένα είναι απαραίτητο στο να μπορέσω να σκεφτώ με λεπτομέρεια αυτόν τον χαρακτήρα. Γιατί βλέπεις ας πούμε τον ηθοποιό στις σκηνές στο μυαλό σου να φέρεις πέρα στις δράσεις. Ναι, κατάλαβα. Αυτό είναι ότι ένα μυθιστόρημα τα περιγράφεις όλα αυτά με έναν ωραίο τρόπο και αυτό ολοκληρώνεται εκεί. Ενώ το σενάριο είναι ένα υλικό που θα ολοκληρωθεί πραγματικά όταν έρθουν οι ηθοποιοί και οι χώροι και οι συντελεστές. Ωραία. Όσον αφορά τη σχέση σας με την Άξο, βρέθηκε κάποια στιγμή στο θέμα συζήτησης ή απλά ήταν κάτι δεδομένο, οπότε δεν είχατε λόγο να το συζητήσετε κιόλας? Τι εννοείτε? Δηλαδή αν έπαιξε ρόλο, δηλαδή αν κάποιος είπε «Α, είμαι από την Άξο, α, είμαι και εγώ από την Άξο», ξέρεις, πιάστε μια κουβέντα τέτοια, μας αρέσει αυτό. Όχι, δεν. Ο Δημήτρης θέλω να πω, είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός που λατρεύω όλα αυτά τα χρόνια. Το ότι είναι από την Άξο είναι κάτι παράπλευρο, αλλά δεν είναι. Θέλω να πω. Είναι πάνω από την Άξο, Δημήτρη. Ναι, παιδί μου, εντάξει, αλλά κάνετε μια συζήτηση εκεί πέρα. Δεν θα είπατε, εγώ το καλοκαίρι είχα πάει στο Φιλότι. Α, ήμουν και εγώ στο Δανακό και. Είμαστε κοντοχωριά. Ο Δημήτρης είναι από το Φιλότι και την Απείραντο και εγώ κατάγομαι, ας πούμε, από το Δανακό και το Φιλότι. Ναι, οπότε λέγαμε για τις παιδικές διακοπές που έχουμε κάνει. Μάλιστα, ποιο είναι καλύτερο χωριό τελικά? Μάθαμε τελικά ποιο είναι καλύτερο χωριό. Μάθαμε τελικά ποιο είναι καλύτερο χωριό. Το Φιλότι, ο Δανακός ή η Απείραντο. Δεν υπάρχει χωριό. Ωραία, είναι όλα, και τα τρία αυτά είναι υπέροχα. Μάλιστα. Το καθένα με τη δική του ομορφιά και. Σίγουρα. Χάρη. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα το οποίο μας πόνεσε πάρα πολύ. Η ταινία δεν ήρθε ποτέ στην Άξο, ή τουλάχιστον ακόμα δεν έχει έρθει. Από την άλλη, από τις 6, από τον Ιούνιο νομίζω, είναι στην Ελλάδα, έχει βγει στις ελληνικές αίθουσες. Έφτασε στην Ισπανία, δεν κάνω λάθος, πρόσφατα. Ήταν πριν στην Ιαπωνία, μπήκε και στα Όσκαρ. Τα Ιαπωνικά Όσκαρ, δεν έχει σημασία, Όσκαρ είναι. Πόσο σας ενόχλησε το ότι δεν ήρθε στην Άξο, πόσο ικανοποιημένοι είστε από την όλη υπόλοιπη πρόθεση της ταινίας? Η ταινία βγήκε ακριβώς στις 6 Ιουνίου στα κινηματογράφους στην Αθήνα, όπου παίχτηκε για 3 εβδομάδες και μετά σιγά σιγά μέχρι και τέλος του καλοκαιριού γύρισε πολλά μέρη της χώρας. Κατάφερε να πάει, πήγε στη γειτονική Σύρο. Το ξέρω. Γιατί εκεί φταίει κάποιος άλλος. Φταίει κάποιος άλλος από το cast, από ό,τι ξέρω. Οπότε ναι, είναι ο μουσικός. Είναι ένα σινεμά το οποίο ο Νίκος ο Κυπουργός έχει γράψει τη μουσική στην ταινία, ο οποίος είναι υιοθετημένος Συριανός. Μπράβο, ωραία. Και έχει ένα υπέροχο σπίτι και ζει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής του εκεί. Αλλά το γιατί δεν ήρθε στην Άξο δεν έχει να κάνει με το ότι εγώ ή ο Δημήτρης δεν μπορούσαμε να την περιμένουμε. Είναι θέμα επιλογής του σινεμά, του αιθουσάρχη. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Καθαρά. Ναι. Ωστόσο, το καλό με τις ταινίες είναι ότι υπάρχουν και διαδικτυακά και μέσα από πλατφόρμες. Οπότε μπορούμε να το δούμε πλέον. Οπότε θα είναι σύντομα διαθέσιμη μέσα από διάφορες πλατφόρμες. Αλλά θα θέλατε να το δείτε και εσείς στην Άξο, έτσι δεν είναι? Από τη στιγμή που είστε στην Άξο, ωραία θα ήταν το καλοκαίρι. Ίσως επιθυμήσει ο κύριος αυτός που είναι υπεύθυνος. Εντάξει, θα τον πείσουμε να το φέρει. Δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει, μη στενοχωριέστε. Με μεγάλη χαρά να έρθουμε κι εγώ και ο Δημήτρης. Ωραία. Πάμε στο θέμα της Ιαπωνίας και της Ισπανίας. Ναι.
αυτό που με κάνει πάρα πολύ ευτυχισμένη με την ταινία είναι ότι βρήκε το κοινό της σε πολύ διαφορετικές κουλτούρες. Mm-hmm. Γιατί στη Γερμανία πεζόταν για 3 μήνες στα σινεμά. Επίσης στην Αυστρία, στην Ισπανία που βγήκε την περασμένη εβδομάδα, στην Ιαπωνία, για να φτάσει να είναι υποψήφια στα Ιαπωνικά Όσκαρ, mm-hmm. Προϋπήρξε στις αίθουσες για 11 εβδομάδες. Μάλιστα. Όπου παίχτηκε σε όλες τις πόλεις της Ιαπωνίας. Mm-hmm. Και στους επόμενους μήνες θα βγει επίσης στα σινεμά στο Hong Kong, στη Ταϊουάν, στην Κίνα, στη Βραζιλία, στην Ιταλία και στην Ελβετία. Η είδηση ότι μπήκατε στις 5 καλύτερες ταινίες ξενόγλωσσες για τα Ιαπωνικά, νομίζω 5 πρέπει να είναι, για το nomination, την υποψηφιότητα, σας έκανε να ψάχνετε να βρείτε ιαπωνικές λέξεις για να τις πείτε όταν ανεβείτε πάνω, πώς ήταν? Τελείως, τελείως. Εντάξει, το είδα αμέσως, μου έστειλε ένα πολύ έτσι ωραίο mail ο Ιάπωνας Διανομέας, είναι μια φανταστική εταιρεία, ναι. Και το διάβασα 2 φορές έως και 3 για να το πιστέψω. Τι είναι, είναι πολύ μεγάλη χαρά. Προφανώς. Είναι απίθανο βασικά. Εντάξει, προφανώς. Γιατί είναι πάνω απ' όλα ότι είναι μια ταινία που είναι τόσο ελληνική, κατάφερε παρόλα αυτά να βρει μια κοινότητα στο Ιάπωνα, mm-hmm. για να όχι απλά να την καταλάβει και να του αρέσει, αλλά με έναν τρόπο να ταυτιστεί με αυτή την ταινία. Τι πιστεύετε ήταν το σημείο που τους έκανε να ταυτιστεί με αυτή την ταινία? Υπάρχει κάποιο σημείο ή κάτι το οποίο θα τους άγγιξε περισσότερο από κάτι άλλο? Καταρχάς η Ιαπωνία, παρότι είναι ένα τεχνολογικό θαύμα, mm-hmm. σαν χώρα, παράλληλα όμως έχει πόλεις που διατηρούν και όλα αυτά τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Ναι. Δηλαδή έχει αυτό το δυσυπόστατο, ότι από τη μία είναι η απόλυτη τεχνολογία, από την άλλη το επάγγελμα ενός χειρόνακτα που δημιουργεί κάτι μοναδικό με τα χέρια του, είναι μέσα στην κουλτούρα τους και στην καθημερινότητά τους επίσης. Ναι. Και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι συναντήθηκαν. Επίσης ο Δημήτρης έχει δημιουργήσει ένα χαρακτήρα ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη συστολή και έναν τρόπο που δεν δείχνει ιδιαίτερα τα συναισθήματά του. Και αυτό αρέσει στους Ιάπωνες, γιατί το κάνει οι Ιάπωνες. Μπορεί να το πει λίγο αστεία, αλλά νομίζω ότι και ο Δημήτρης, αλλά και εγώ, είμαστε λίγο Ιάπωνες. Ναι, ναι, αυτό το στυλ... Κατά βάθος. Έχετε δίκιο, αυτό το στυλ είναι που χαρακτηρίζει τους Ιάπωνες. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι δύσκολα βγάζουν το χαρακτήρα τους προς τα έξω και τα συναισθήματά τους, οπότε δεν έχουν καμία σχέση με τη Μεσόγειο και το μεσογειακό όλο ταπεραμέντο. Και όντως είναι πράγματα τα οποία πραγματικά ξεχωρίζουν. Στο Δημήτρη, τουλάχιστον εσάς δεν σας ξέρω, οπότε αναγκαστικά μένουμε στο Δημήτρη σε αυτό. Και επειδή η τελευταία ερώτηση είναι φυσιολογική, επόμενα σχέδια. Γράφουμε τώρα το επόμενο σενάριο, το οποίο διαδραματίζεται ως επιτοπλίσεων στη Γερμανία. Και εύχομαι να είναι σύντομα, αρκετά σύντομα υλοποιήσιμο. Ωραία. Εδώ θα ζητήσουμε κάτι περισσότερο. Δεν χρειάζεται, αυτά τα ξέρετε μεταξύ σας και είναι καλό να κρατάμε και μυστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Για να έχουμε εκπλήξεις. Σωστά, έτσι, γιατί μας αρέσουν εκπλήξεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ελπίζουμε πραγματικά να σας δούμε το καλοκαίρι στην Άξο και να περάσετε όμορφα. Μακάρι. Και να περάσουμε και όμορφα. Μακάρι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε, γεια σας.